Γεια σας. Καταρχάς, να μας πείτε το όνομα του επώνυμό σας και την ηλικία σας. Λέγομαι Βάσο Αδαμόλα και είμαι 56 χρονών. Ωραία. Γνωρίζετε κάτι σχετικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα θέλετε να μας διηγηθείτε? Γνωρίζω. Έχω να σας πω ιστορίες που τις ξέρω από τη μητέρα μου. Πολύ ωραία. Μου θέλετε, ξεκινάμε. Βεβαίως. Μεγάλωσα στην Τσαρίτσανη, έναν μαρτυρικό τόπο που έχει να θρηνήσει 57 εκτελεστέντες. Η μητέρα μου υπήρξε μάρτυρας όταν ήταν 10 χρονών στο χωριό αυτό και μου διηγιόταν από τα μικρά μου χρόνια κάθε φορά όλες αυτές τις ιστορίες για μένα, αλλά πραγματικότητα για εκείνη. Δεν υπήρξε μάρτυρας αυτόπτης της εκτέλεσης, γιατί τα γυναικόπαιδα είχαν σταλεί στο σχολείο και τα είχαν διώξει. Άκουσε τους πυροβολισμούς. Αμέσως μετά οι Γερμανοί έβαλαν φωτιά και οι Ιταλοί στο χωριό και φεύγανε από το χωριό τρέχοντας. Το πρώτο πράγμα που φρόντισαν να κάνουν εκείνη και τα αδέρφια της, επειδή αγαπούσαν πάρα πολύ τα βιβλία, ήταν να θάψουν τα βιβλία τους πρώτα, έτσι ώστε να σωθούν από τη φωτιά, και λίγο στάρι για να έχουν να φάνε όταν θα χρειάζεται. Παίρνοντας λοιπόν το μωρό, το οποίο ήταν 40 ημερών, την τελευταία τους αδερφή, και με τους γονείς τους, ανέβηκαν προς τα βουνά, έμειναν στην Κλαδερή, έτσι ονομάζεται μια περιοχή πάνω από το Βαλέτσικο, για τα επόμενα 3 χρόνια, όπου ζούσαν μακριά από το χωριό. Όλα αυτά τα χρόνια το χωριό είχε νεκρή ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν μόνο συγκεκριμένα περάσματα, τα οποία μπορούσε κανείς να πάει εκεί. Η μητέρα μου όταν έφευγαν μου διηγήθηκε ότι έκλαιγε, θρυνούσε για το χαμό που συνέβαινε και έβλεπε δίπλα της, αλλά μου περιέγραφε ότι έκλαιγαν και τα σπίτια, εξηγώντας το κλάμα αυτό με το λιώσιμο των τζαμιών, των παραθύρων δηλαδή. Έτσι το θεώρησε στο δικό της το μυαλό, ότι κλαίγαν τα σπίτια που κεγόντουσαν. Ήταν τόσο μεγάλη η αναστάτωσή τους που διαπίστωσαν ότι το μωρό το κρατούσαν ανάποδο με το κεφάλι όταν έφτασαν επάνω στο βουνό μετά από 4 ώρες πεζοπορία. Αυτή ήταν η πρώτη τους σχέση και η πρώτη τους επαφή με τον πόλεμο. Εκεί δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Έπρεπε να ζήσουν δύσκολους χειμώνες, τουλάχιστον ευχάριστα καλοκαίρια, γιατί ήταν ωραίο το κλίμα. Αλλά κατά τα άλλα, χωρίς να έχουν να φάνε, αναγκαζόταν και κατέβαιναν στο χωριό για να ξεθάψουν λίγο στάρι. Σε κάποια από αυτά τα ταξίδια, να το πω έτσι, εκείνη η οποία συμμετείχε ήταν η μητέρα μου, 10χρονη, και ο μικρότερος αδερφός της, 8χρονος. Θα σας πω μόνο ότι αυτός σήμερα που είναι 82 χρονών έχει ύψος 1,55. Φανταστείτε ως 8χρονο παιδί πόσο μικροκαμωμένος ήταν. Έφτασαν λοιπόν στο χωριό μέσα στη νύχτα, γιατί ο πατέρας της δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Ξέθαψαν στάρι, τόσο μικρά παιδιά μου, κάνει εντύπωση. Φόρτωσαν το στάρι στα άλογα και φτάσαν στην Ελασσόνα για να κάνουν το άλεσμα στο μήλο. Εκεί λοιπόν βρήκαν το μήλο κλειστό και σηκώθηκαν και πήγαν σε έναν άλλο μήλο παρακείμενο πάνω από την Ελασσόνα που ονομαζόταν Ζερβομήλια. Ήταν τόσο μικροκαμωμένοι και οι δύο που για να κατεβάσουν το στάρι χρειάστηκε να τους βοηθήσουν άλλοι άνθρωποι. Καθίσαν όλη μέρα νηστικοί, όταν κατάφεραν πια να φορτώσουν το αλεύρι, και γύρισαν στο χωριό, ήταν βράδυ πια, το επόμενο βράδυ δηλαδή εννοώ. Και φωνάζαν τον πατέρα τους απεγνωσμένα, δεν μπορούσαν να μπουν στο χωριό, υπήρχαν νάρκες όπως καταλαβαίνετε, στρατιώτες κλπ. Φωνάζαν τον πατέρα τους, ο οποίος είχε κρυφτεί στο νεκροταφείο και τους περίμενε, αγωνιώντας φαντάζομαι, έχοντας καθαρίσει μικρά καρπούζια να φάνε. Και μάλιστα μου περιέγραφε ότι τα καρπούζια ήταν τόσο μικρά και τα είχε καθαρίσει όπως καθαρίζουμε το πορτοκάλι, έτσι, σαν μήλο κάπως έτσι. Και μου έλεγε ότι ήταν τα πιο νόστιμα καρπούζια που φάγε ποτέ στη ζωή της. Το λέω έτσι ως παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο δύσκολη ζωή είχαν ακόμη και τα μικρά παιδιά. Άλλες ιστορίες που έχω να σας πω από όλα αυτά, τα πάρα πολλά και άπειρα ακούσματα που έχω, γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο σας, είναι ότι ο παππούς της, ήταν κτηνοτρόφος, τζομπάνης, έβοσκε τα πρόβατα στον κάμπο, τον βρήκανε δύο Γερμανοί στρατιώτες, τον ρώτησαν κάτι, δεν κατάλαβε, και θυμωμένοι τον χτύπησαν πίσω στον αφιένα με τον υποκόπανο. Έκτοτε ο παππούς έμεινε τυφλός μέχρι το θάνατό του. Το πιο ενδιαφέρον από τα περιστατικά όλα είναι ότι ο μεγάλος της αδερφός, ο θείος μου Γιώργος, ο οποίος είχε βγει και ήταν αντάρτης στο βουνό μετά την ίδρυση της πρώτης ομάδας στον Όλυμπο, θέλοντας να κατέβει και πολύ απεγνωσμένος, φανταστείτε ότι επρόκειτο για ένα 16χρονο παιδί, 15-16 χρονών, κατέβηκε στο χωριό και εκεί για να μπορέσει να κρυφτεί και να περάσει, θυμήθηκε από τη μυθολογία τον τρόπο με τον οποίο γλίτωσαν από τους κύκλοπες οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Και έβαλε μια προβιά και μπήκε μέσα στο χωριό με ένα κοπάδι. Όταν έφτασε λοιπόν στο χωριό,
Είχε όλη αυτή την ταλαιπωρία και τις ψήρες επάνω του, τις οποίες πάντοτε μέχρι να πεθάνει μας περιέγραφε, γιατί δυστυχώς και αυτός δεν είναι κοντά μας. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, το πω αλήθεια. Είναι τόσα πολλά όλα αυτά που θυμάμαι από τη μητέρα μου. Από το πόσο πολύ πεινούσανε, από το πόσο πολύ δουλεύανε, από το πόσο πολύ βασανιζόντουσαν. Ήταν μια μεγάλη τραγωδία, αλλά πάντοτε μου έλεγε ότι τη μεγαλύτερη τραγωδία την περνούσαν οι άνθρωποι που ερχόταν από τις πόλεις και πουλούσαν όλη τους την περιουσία για ένα κομμάτι ψωμί, που ευτυχώς η δικιά μας περιοχή, έστω και μαύρο ψωμί, το είχε. Λόγω της γεωργίας και της κοινοτροφίας. Λόγω της αγροτικής, έτσι, περιοχής μας. Ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι, μάνα μόνη της, ας πούμε, σφάξαν το παιδί της και φέραν το κεφάλι και κράταγε το κεφάλι του μονάκριβου παιδιού της στην ποδιά και έχοντας τρελαθεί φώναζε αλόφρον μέσα στο χωριό. Εκείνο που θυμάμαι πάρα πολύ και το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί είναι ότι από αυτό το χωριό, από την Τσαρίτσανη, ξεκίνησε η πρώτη ομάδα, η δημιουργία της πρώτης αντάρτικης ομάδας του ΕΑΜ στον Όλυμπο. Εκεί λοιπόν τσαρτσανιώτες όπως ο Νίκος ο Ξινός, ο Λευθέρης Παπαστεργίου, ο Αντώνης ο Καραμίτσιος, Κυπουρός, ο Αποστόλου, ανέβηκαν και ίδρυσαν την πρώτη αντάρτικη ομάδα. Βασισμένη στην ιδέα του ΕΑΜ για την αντίσταση και βεβαίως αυτό ήταν κάτι που πάντοτε συγκινούσε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό δείχνει πως ο χώρος αυτός και ο τόπος αυτός εδώ αντιστάθηκε από την πρώτη στιγμή. Και βεβαίως είμαστε πολύ περήφανοι όλοι που σε αυτόν τον αγώνα πρωτοστάτησαν άνθρωποι από το χωριό μας και θύματα συνολικά. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε σπίτι έχει να θρηνήσει και ένα άλλο, αν όχι και περισσότερα. Τα ονόματα των εκτελεστέντων και όχι όλων των θυμάτων δυστυχώς είναι ανεβασμένα στην πλατεία και υπάρχει και νοτάφιο, όπως γνωρίζετε, στο νεκροταφείο όπου έχουν μεταφερθεί τα οστά. Τιμούμε την μνήμη κάθε 12 του Μάρτη στο χωριό αυτό, προσπαθώντας να θυμηθούμε τι πρόσφεραν οι άνθρωποι αυτοί σε εμάς για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και να δικαιούμαστε να έχουμε λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε, που μας διηγηθήκατε. Ευχαριστούμε από το Πρωτολύκειο Ελασσόνας. Ευχαριστώ και εγώ και είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι μαζί σας.